μόνη μου, σήμερα με πολύ ωραία παρέα και με μία από εσάς. Χαίρομαι κάθε φορά που έρχεται η Τετάρτη και μπορώ να σας δω από κοντά, να σας κοιτάξω στα μάτια. Η Φωτεινή έχει δύο υπέροχα μάτια. Έχει έρθει και με το σύζυγο και με τα δύο τα νινιά της. Το ένα είναι πολύ μικρό και το έχει ο μπαμπάς αγκαλιά. Δύο μηνών. Τεσσάρων. Και λίγο θυλασμός και λίγο ότι πρέπει να είσαι συνέχεια στο σπίτι και θέλεις μία αλλαγή. Για να δούμε τι μας έστειλε η Φωτεινή. Γεια σου Φέη, είμαι η Φωτεινή 36 ετών, είμαι μανούλα δύο μικρών αγοριών, 4 χρόνων και 2 μηνών μόλις ο μπαμπάκος μου. Θα ήθελα να πάρω μέρος στη στήλη που ετοιμάζεται, ώστε να μπορέσω να αλλάξω το χρώμα των μαλλιών μου, το στυλ και το μακιγιάζ μου σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών που έχετε στην εκπομπή, αλλά και να αποκτήσω ένα πιο λαμπερό χαμόγελο και ένα ξεκούραστο βλέμμα που να μην προδίδει τις ατελείωτες νύχτες θυλασμού το τελευταίο διάστημα. Ανυπομονώ να βρεθώ κοντά σου. Διαφορετικό το μαλλί. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, πάρα πολύ μου άρεσε. Ο Βασίλης είναι εξαιρετικός και όλη η ομάδα του. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ένιωσα τη ζεστασιά του χώρου του κατευθείαν. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Βέβαια, μόλις είδα το βιντεάκι, κατάλαβα ότι εκείνη την ώρα πρέπει να ήταν πολύ αργά το βράδυ. Πολύ αργά και όλοι ήταν στο κρεβάτι. Είχαν κοιμηθεί και λες τώρα θα το κάνω. Ακριβώς. Περίμενα τη στιγμή. Παρακαλώ, πάμε να δούμε τι έκανε ο Βασίλης μαζί με τη βοήθεια της Βέλα. Ένα τελείως διαφορετικό μαλλί. Ναι, μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ το χρώμα. Είναι φανταστικό. Γιατί είναι ένα ξανθό, κρύο το λέω εγώ, ένα πολύ ψυχρό χρώμα, αλλά ζύγι. Ωραίο. Αυτό, ναι, αυτό. Δύσκολο, δεν κυτρινίζει καθόλου και πάει πάρα πολύ με τη ρίζα της. Δεν ξέρω, είναι φυσική της ρίζα. Είναι φυσική ρίζα, ναι. Που είναι ανοιχτή. Έτσι ακριβώς. Βέβαια έχει και αυτά τα μάτια τα υπέροχα. Δικά σου είναι τα μάτια, το χρώμα, δεν φοράς φακούς. Την έχω πατήσει, έχει έρθει μία και εγώ να λέω τα μάτια της, τα μάτια μου κάνει έτσι, λέω τι. Φακούς επαφής, λέω εντάξει. Έχουν το ίδιο χρώμα τα παιδιά. Και τα δύο θα μείνει. Ναι, είναι αλήθεια τώρα κι εγώ. Κούκλα είσαι, αυτού σου. Να τη χαίρεσαι την γυναίκα σου, είναι μία κούκλα. Λοιπόν, γιατί θεά Φωτεινή, την οποία εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι το ελληνικό αντίγραφο της Scarlett Johansson. Δεν ξέρω, μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι περίπου το ίδιο. Τα μάτια είναι υπέροχα. Να δούμε λίγο τα μάτια της Περικλή. Μπορείς να τα πιάσεις. Πώς μπορούμε να το πιάσουμε από να κοιτάμε στο καθρέφτη. Πού εγώ. Ναι. Για να σε δούμε λίγο. Έκοψε το μαλλί, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Κάναμε μια αισθητή διαφορά στο κούρεμα, έτσι. Το ανεβάσαμε πάρα πολύ. Να το κάνουμε πολύ πιο φρέσκο, πιο δυναμικό, γιατί τη αξίζει και τη πάει. Όσον αφορά το κομμάτι του χρώματος, επειδή δεν θέλαμε να πειράξουμε τη φυσική της βάση, χρησιμοποιήσαμε το 9-1 της κόλλης των κρέμα βαφή με έλαια, σε μορφή μπαλαγιάζ ωστόσο. Δεν πήγαμε να βάψουμε όλα τα μαλλιά, δεν πειράξαμε τη φυσική βάση καθόλου. Άρα δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιείς αυτές τις βαφές για να κάνεις και μπαλαγιάζ, δεν είναι μόνο για τη ρίζα και ρωτοπλώσεις μόνο στο μαλλί. Όχι, όχι, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ναι. Μάλιστα. Είναι καταπληκτικό προϊόν. Εν τω μεταξύ, έχει τύχει να σε δω να δουλεύεις και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Είναι αλήθεια. Πώς βάζεις το λαδάκι, ας πούμε, στα μαλλιά. Έτσι ακριβώς. Παλιότερα είχαμε το γνωστό πρόβλημα ότι οι βαφές μύριζαν λίγο έντονα, είχε αυτή η ας πούμε, δύσκολη ατμόσφαιρα. Πλέον η Κόλλιστον έχει καταφέρει να εισάγει ένα άρωμα το οποίο είναι ένα άρωμα λουλουδιών.
και κάνει την όλη εμπειρία, πέρα από την απόδοση του χρώματος που έχει και τη διάρκεια και τη λάμψη και την ένταση, έχει και πολύ ευχάριστο άρωμα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σημαντικό. Ιδίως για τη φωτεινή με τα δύο παιδιά στο σπίτι. Εδώ είπες ότι κράτησες την φυσική, βεβαίως, το φυσικό χρώμα, το φυσικό της χρώμα και δουλέψαμε μόνο στις άκρες σε επίπεδο μπαλαγιάς. Με τεχνική. Λευκές τρίχες δεν έχεις. Όχι, νομίζω. Δεν έχεις. Αλλά μια. Εγώ έχω. Άσπρα. Δεν τα βλέπω ποτέ, βέβαια. αλλά αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις αυτή τη βαφή και έχεις λευκές τρίχες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει σίγουρα κάλυψη. Ωστόσο, η Colleston έχει δημιουργήσει και δύο άλλα προϊόντα για το κομμάτι της λευκής ρίζας που θα εμφανιστεί μετά από 2-3 εβδομάδες. Το οποίο είναι το Colleston Root Touch Up 10 και το Root Touch Up 3. Να πω εντάχει λίγο ποιες είναι οι διαφορές. Στο Root Touch Up 10 μιλάμε για μία βαφή για τη ρίζα συγκεκριμένα, η οποία μέσα σε 10 λεπτά μόλις καλύπτει τα λευκά μαλλιά. Υπάρχει βαφή μόνο για τη ρίζα. Βεβαίως. Αποκλειστικά για τη ρίζα και μέχρι. Γιατί μάλιστα, να περιμένεις πολλή ώρα, περιμένεις μόνο 10 λεπτά. Μόνο 10 λεπτά και σου καλύπτει τις λευκές ρίζες. Και μάλιστα το πολύ σημαντικό είναι ότι οι αποχρώσεις της, που είναι συνολικά 12, συμπίπτουν πάρα πολύ και με τις αποχρώσεις των κομμωτηρίων. Μάλιστα. Και πάρα επίσης, πολύ ωραία τα μαλλιά. Υπάρχει και το Root Touch Up 3, το οποίο είναι το μαγικό σπρέι που λέω εγώ. Μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, αδιάβροχη φόρμουλα, θα έρθει και θα καλύψει τις ρίζες εκεί πέρα που ας πούμε φαίνεται περισσότερο. Να, να το κάνω. Έτσι, βεβαίως. Πολύ και σημαντικό. Έχει πολύ λεπτό στόμιο για να πηγαίνει μόνο στην. Ακριβώς, μόνο στο σημείο που θέλουμε. Είναι σπρέι. Όχι, είναι σπρέι. Και κάθε χρώμα έχει και το δικό του σπρέι. Βγαίνει κάθε συνολικά απόχρωση. Σε 6 αποχρώσεις. Απλά καλύπτει πάρα πολλά όλο το εύρος των χρωμάτων. Αρέσει, αν θες μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό. που δεν έχεις. Φωτεινή σε παίρνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλά. Βασίλη μου. Πηγαίνω εδώ στην Ειρήνη. Μπόχο την έκανες. Είναι μπόχο ίδια. Ήθελες... Είναι μπόχο ψυχή. Είναι μπόχο ψυχή και χάρηκα. Είναι φόρεμα, είναι που κάνεις. Είναι φόρεμα που έχει μίξ πριν. Αυτό που χάρηκα είναι ότι όταν την είδα, μου λέει είναι από τις αγαπημένες μου εταιρείες. Πόσο χαίρομαι, μου λέει. Ποια εταιρεία είναι? Είναι η εταιρεία Caravan, που τους αρέσει να παίζουν με τα prints και τα λοιπά. Την ξέρω εγώ αυτή. Α, νομίζω έχω δει την Κόνη μετά ξανά, φοράει. Ναι. Γιατί τα βλέπω όλα στο Instagram. Ναι. Δεν χάνω τίποτα. Και εσύ. Ναι. Να μου πεις να σε ακολουθήσω μετά, πώς είσαι. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι και ένα ρούχο που ευνοεί. Είναι σε μια κατάσταση που θυλάζει, που είναι πιο ωραία στιγμή μιας γυναίκας όταν γεννάει. Όλοι την έχουμε ζήσει, όσοι έχουμε γεννήσει. Είναι ένα ρούχο που την εξυπηρετεί στο θυλασμό. Είναι ένα ρούχο που το πολύ έντονο εμπριμέ είναι από τη μέση και κάτω και όχι στο στήθος να την τονίζει. Η μπάσκα του, η ζώνη του είναι ψηλά πάνω από την κοιλίτσα. Άρα, αν έχουμε κοιλίτσα, τα ψηλόμεσα βοηθούν. Ψηλόμεσα βοηθούν πολύ γιατί οτιδήποτε άλλο το τονίζει πολύ. Όπως ήθελε σωστό παντελόνι η ίδια να ντυθεί. Φορούσε ένα παντελόνι σε ίσια γραμμή. Δεν φοράμε παντελόνια με μεγάλες τσέπες, με μεγάλα κουμπιά, χαμηλοκάβαλα που να μας τονίζουν την κοιλιά. Αλλά πιο απλά. Και το άλλο τύπο της είπα που της άρεσε πολύ, που εκείνη το αποφεύγει, που μου είπε, της είπε ότι τώρα που το στήθος της έχει μεγαλώσει και δεν της αρέσει πολύ, που είναι έτσι. Όχι, ωραίο είναι αυτό. Και εγώ της είπα δώσ' το μου, αλλά εντάξει. Της είπε ότι μπορεί να φοράει βάτες, να κάνει λίγο πιο έντονους τους ώμους και να εξισορροπεί το πάνω μέρος ή όπως είναι αυτό το φόρεμα που έχει πιετούλες και έχει λίγο πιο έντονους ώμους. Αυτό το έχεις, ας πούμε, που σε κάποια ρούχα, εγώ σήμερα δηλαδή δεν το έχω. Όχι, αλλά δεν το έχεις και ανάγκη. Καλά. Φωτεινή μου, παρακαλώ, περάστε και από εδώ στην Κωνσταντίνα, που είναι και ωραία ντυμένη πολύ σήμερα και στην πολύ αγαπημένη μας εταιρεία Avon. Έχει υπέροχα μάτια και ανέδειξες πάρα πολύ το χρώμα των ματιών της. Θέλω να μου πεις πώς και εγώ, παραδείγματος χάρη, μπορώ να γίνω ένα Avon Girl. Κάπου διάβασα ότι μπορώ να... Κάπως γίνω με Avon Girl. Γίνεσαι, ναι, αμέ. Γίνεσαι. Θα κάνεις μια αίτηση, θα μπεις και θα γίνεις Avon Girl. Ναι. Έτσι κι αλλιώς όμως Avon Girl, γιατί την αγαπάς την Avon. Είσαι. Ναι, αλλά εγώ θέλω να γίνω τι, να μην είμαι και... Εννοείται. Τα αποδεικτικά. Είναι πολύ απλό. Πολύ απλή η διαδικασία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι κάναμε. Χρησιμοποίησα μια καινούρια μάσκαρα, την Euphoric, που ενώ είναι σε πλούσιες έντονες χρωστικές, σου δημιουργεί όγκο, αλλά πρόσεξε. Είναι ανάλαφρη, γιατί έχει ένα μείγμα, δύο ελαίων, καστορέλαιο μαζί με κερατίνη, που σου δημιουργεί μια ανάλαφρη αίσθηση στις λεφαρίδες σου. Κλείσε. Έχει ωραίο βουτσάκι. Αχ, είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσει το βουρτ. Εμένα μ' αρέσει η μάσκαρα όταν αυτό το πινέλο που είναι πλούσιο. Δηλαδή, με ένα άγγιγμα περνάς και έχεις αποτέλεσμα, δίνει όγκο. Και έχει έντονες χρωστικές ουσίες, οπότε αυτό το κάνει ακόμα πιο πλούσιο και σου επιμηκύνει τις λεφαρίδες σου. Πώς λέγεται, Euphoric. Αλλά έχει και καστορέλαιο με κερατίνη που σου προστατεύει κιόλας και σου μακραίνει.
Είναι καταπληκτικό. Είναι ακριβή. Όχι, καθόλου. Όχι. Και το άλλο. Η σκιά είναι πολύ ωραία επίσης. Ναι. Έβαλα την Κάσιον, που αυτή η Κάσιον έχει ένα ωραίο πλικατέρ. Αυτό είναι σκιά. Ναι. Αλλά είναι πλικατέρ, είναι σε μορφή πουβρας. Κάθε φορά έχεις μία έκπληξη, ε. Ναι. Αυτό έβαλα τώρα μπλε. Έτσι. Γιατί κάνει έτσι. Για να το κάνεις μία ανάμειξη, για να το βάλεις κατευθείαν στο μέσα μάτι. Μέσα τι έχει. Έχει την ουσία. Την πουβρα. Με το χρώμα. Να το δω εδώ. Ναι, εννοείται. Να το. Παιδιά, τι ωραία σκιά. Είναι σε μορφή πουβρας και είναι πολύ ωραίο. Και δεν χρειάζεται γιατί να κουβαλάς πινελάκι. Μπράβο. Και δεν φοβάσαι και άμα σπάσει. Μπράβο. Και δεν σου τρέχει. Και αυτό πάει ακριβώς όπως πρέπει. Ναι, ναι, μπαίνει ακριβώς στο σημείο. Δηλαδή, κάνεις το smokey eye που θέλεις. Αυτό είναι το χρώμα σου. Όχι, γιατί εγώ έβαλα. Α, το χρώμα της είναι αυτό. Εγώ της έβαλα το καφέ. Ξέρεις γιατί. Ναι. Γιατί αυτό δεν είναι ούτε πολύ έντονο τυρκουάζ για να κάνει λίγο καλοκαιρινό και extreme. Ναι. Γκριζάρει λίγο αυτό το μπλε. Ναι. Τι έπαθες. Όχι, απλά το κοιτάω. Συνήθω δεν επιλέγω μπλε από χρώση. Όχι, αυτό σκέφτομαι. Ναι, γι' αυτό το σκέφτομαι. Ναι, μου είπε και τη αρέσει πολύ τα καφέ. Γι' αυτό παίξαμε λίγο. Ναι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Θα δώσουμε δωράκια στο κορίτσι. Όλα, όλα. Τι τα έχουμε πει όλα, τι τα έχουμε δώσει όλα, εννοείται. Και το κραγιόν. Όλα και το κραγιόν. Το κραγιόν είναι το πιο κλασική μας σειρά. Και nude κραγιόν βάλαμε. Ξέρεις γιατί είσαι τυχερή. Γιατί βλέπω τον άντρα σου με το Mars που κρατάει τον Ινί και κοιτάζει, σε κοιτάζει μέσα στα μάτια. Γι' αυτό είσαι τυχερή. Την Άκο μου θα κανονίσουμε έξοδο. Και είναι και από ταξίδι. Και ήρθε. Γύρισε χθες αργά, πολύ αργά. Για μένα. Να σας χειροκροτήσουμε σαν ζευγάρι τότε. Λόγω δουλειάς ταξιδεύει. Ναι, ναι. Λόγω δουλειάς. Οπότε κι εσύ έχεις παραπάνω πράγματα να κάνεις. Ήμουνα, ναι, δύο μέρες μόνη μου. Αλλά τα κατάφερες. Τα κατάφερα, ναι. Επιβίωσες. Ναι. Όλα τα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την Ειρήνη Βάσου, και τη Βέλα και τον Βασίλη, και την Avon βεβαίως, μαζί με την γλυκύτατη Κωνσταντίνα. Φωτεινή μου, ένα μεγάλο φιλί. Κοίτα και την κάμερα. Ναι. Και πες μας κάτι να μας χαιρετήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εκπλήρωσα το στόχο μου που ήταν να ξεπεράσω τον εαυτό μου το 20. Αχα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα δώρα και τις ωραίες στιγμές. Πες και ένα γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια.